Πάμε τώρα στη Βαλεντίνη Ράντι που θα μας δείξει πώς έγινε ο Κώστας Φραγκολιάς. Το μοντέλο, αγνώριστος. Αγνώριστο Παναγιώτη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή λοιπόν ο Κώστας Φραγκολιάς συμμετείχε σε μια επίδειξη, ανέβηκε στην πασαρέλα όπως βλέπουμε στα πλάνα μας εδώ και αυτό τον αναγνωρίσαμε. Έχει αφήσει μουσί, τα μαλλιά του είναι αρκετά μακριά. Βλέπουμε ότι έχει έτσι και λίγο ένα φούσκωμα στον όκο του. Εδώ έχει φορέσει και κοκάλινα γυαλιά, μοιοπίας προφανώς είναι. Στην κυριολεξία. Εδώ δεν γνωρίζετε με τίποτα, έχεις δίκιο. Δεν αναγνωρίζετε, δηλαδή περπατούσε δίπλα σου, νομίζω ότι δύσκολο θα τον αναγνώριζες. Φοράει το σκούφο του, φοράει τα γυαλιά, έχει μουσί, μουστάκι. Εδώ βλέπουμε και στο διπλό πλάνο και όλα στην κυριολεξία αναγνώρισε ο Κώστας Φραγκολιάς. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή του. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι σαν μοντέλο είναι πολύ μπροστά από όλους εμάς, ίσως. Γιατί είναι μια μόδα που λάνσαρε ο Μπέκαμ πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα, που και εκείνος κυκλοφόρησε με μουσάκι, αν θυμάσαι πολύ καλά. Αλήθεια, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να μην τυχαία και αυτή η εμφάνιση του Κώστα Φραγκολιά. Έτσι κι αλλιώς η μόδα κάνει κύκλο. Έτσι είναι ακριβώς. Και αν ο Κώστα Φραγκολιά είναι ένας από τους ωραιότερους άνδρες, θα έλεγα, στην Ελλάδα δεν γνωρίζει τι πάει να πει μόδα, τότε ποιος θα ξέρει. Πάντως τα πλάνα εδώ πέρα, όπως τον βλέπουμε και σε αργή κίνηση στην πασαρέλα Παναγιώτη, πραγματικά είναι αγνώριστος. Είναι τελείως διαφορετικός, θα σου έλεγα. Ασκητική εμφάνιση. Σαν να έχει να βαγίσει σε κάποιον νησί, είναι Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνη.